Κι όμως αυτή είναι η εικόνα στις παραλίες του Ηρακλείου Δευτέρα του Πάσχα. Ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τους Ηρακλειώτες να βάζουν τα μαγιό τους, να παίρνουν το αντιλιακό και να τρέχουν στη θάλασσα για να κάνουν τη βουτιά τους, εποφελούμενοι των υψηλών θερμοκρασιών. Παγωμένο το νερό, αλλά είναι ωραίο, παιδιά, πολύ ωραίο. Πρώτη μέρα σήμερα. Πρώτη βουτιά, ε! Πρώτη βουτιά, κορίτσι μου, ναι. Και πώς σας φαίνεται η αίσθηση? Ελευθερία. Νιώθω ελευθερία. Βουτήξατε? Ναι, το χειμώνα βουτάω εγώ. Α, είστε χειμερινός κολυμβητής λοιπόν, ναι. Λίγο, όχι πολύ, λίγο. Είναι πολύ κρύο το νερό και το σκέφτομαι πάρα πολύ. Είναι το πρώτο σας μπάνιο? Το πρώτο. Οι παραλίες πλημμύρισαν από κόσμο σήμερα, αφού όπως λένε οι ίδιοι οι πολίτες, την Κυριακή του Πάσχα σούβλησαν αρνί στο χωριό. Την επομένη όμως δεν γινόταν να μην απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Από την προηγούμενη εβδομάδα μας έχει ταράξει ο καύσωνας και έχουμε την παραλία δίπλα μας. Γιατί να το μην την κάνουμε, να μην πηγαίνουμε στη θάλασσα? Καλός ο καιρός, ιδανικός για μπάνιο. Μετά από τόσο καιρό καραντίνα, καλά είναι. Να βγούμε να ξεσκάσουμε τα παιδιά. Δεν είναι αργία και εδώ με το σύζυγο ήρθαμε να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά, έτσι και το καλοκαίρι, να απολαύσουμε τον ήλιο, τον αέρα, τον καφέ. Μικροί και μεγάλοι, οικογένειες και παρέες από νωρίς το πρωί βρέθηκαν στην πιο κοντινή τους παραλία, προκειμένου να πιάσουν μία θέση με την ομπρέλα τους και να κρατήσουν τις προβλεπόμενες αποστάσεις σύμφωνα με τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε το δεύτερο μπάνιο μας. Πώς σας φαίνεται ο καιρό? Ωραίο είναι, μια χαρά. Λίγο παγωμένη η θάλασσα, αλλά εντάξει. Είναι το πρώτο σας μπάνιο? Το 20. Α, είστε χειμερινός κολυμβητής δηλαδή? Μάλιστα. Και πώς είναι η θάλασσα τώρα? Μια χαρά. 18-19 βαθμούς. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πάντως, η Κρήτη ψήθηκε με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.